Ο Πρωθυπουργός πήγε δύο φορές στο συντονιστικό κέντρο της πυροσβεστικής την ώρα της δύσκολης μάχης και διαπίστωσε η διεισόμαση της αγωνιώδης προσπάθειας πυροσβεστών αστυνομικών αλλά και εθελοντών να ανασχέσουν την πορεία της καταστροφικής πυρκαγιάς. Μετά την ενημέρωση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έκανε δηλώσεις. Ωστόσο, ήταν εμφανώς προβληματισμένος από την ένταση των ανέμων που έκανε πιο δύσκολη την αντιμετώπιση της μεγάλης σε μέτωπο φωτιάς. Είχαμε επίπεδο επικινδυνότητας 5 με ανέμους 7 και 8 μποφόρ. Παρατεταμένη ξηρασία και σε περιοχή δύσβατη, με τα χαρακτηριστικά αυτά, βουνό, δάσος, αλλά και οικισμοί με μέσα διάσπαρτα σπίτια. Δεν μιλάμε δηλαδή για μια απλή φωτιά που δυστυχώς ξέφυγε. Μιλάμε για το δυσκολότερο και πιο επικίνδυνο για όλους τους πυροσβέστες, επιχειρησιακούς και κατοίκους σκηνικό. Το να διασχίζει μια φωτιά 40 χιλιόμετρα στην ήδη μισοκαμένη Αττική και να μπαίνει κυριολεκτικά στην Αθήνα είναι κάτι που ταιριάζει στην Καμπούλ και όχι σε ευρωπαϊκή χώρα. Η αξιωματική αντιπολίτευση ζήτησε με ετοιμάτη στα σχέδια πτήσης των πυροσβεστικών αεροσκαφών για να επιβεβαιώσει ότι όντως επιχείρησαν πλέον των 30 αεροσκαφών στην πυρκαγιά, όπως δηλώνει η πυροσβεστική, που έδωσε ωστόσο λίστα συμμετεχόντων αεροσκαφών στην πυρόσβεση. Με τα μάτια μου στο σύστημα, το Engage που ήταν εκεί πέρα και το άλλο που ήταν μπροστά μου, 3 αεροπλάνα στον αέρα. Και ρώτησα για τα άλλα και μου είπαν ότι ήταν σταθμευμένα. Ο Βασίλης Κικίλιας παντός δηλώνει ότι τα πυροσβεστικά αεροσκάφη κινήθηκαν άμεσα και ανάρτησε εικόνες που κατέγραψε ντρόουν κατά τις πρώτες στιγμές μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Στην πρώτη εστία, το απόγευμα της Κυριακής, ο χρόνος απόκρισης ήταν στα 5 λεπτά από αέρος και στα 7 λεπτά από οχήματα της πυροσβεστικής. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Στέφανος Κασελάκης ζητά την αποπομπή Κικίλια, εναντίον του οποίου έβαλε και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, που όπως και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, επισκέφθηκαν στο Γέρακα το σημείο που έχασε τη ζωή της από την πυρκαγιά η εργαζόμενη γυναίκα. Πρέπει να υπάρχει άμεση αποπομπή του κυρίου Κικίλια από τον Πρωθυπουργό. Είναι το ελάχιστο το οποίο μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή. Εμφανίστηκε μόνο ο κύριος Κικίλιας να μας πει ότι έχει ένα δόγμα το οποίο λειτουργούσε μέχρι προχθές και τώρα δεν λειτουργήσε. Κριτική αλλά και απέτηση για άμεσες αλλαγές ζήτησε από το Μαραθώνα ο Νίκος Ανδρουλάκης με διάθεση συνένεσης για ένα νέο σχεδιασμό πολιτικής προστασίας. Δυστυχώς και φέτος στο ίδιο έργο θεατές. Καταστροφή, πυρκαγιές, ακόμη και λίγα χιλιόμετρα από το κέντρο της πρωτεύουσας. Πρέπει πράγματα να αλλάξουν άμεσα. Εμείς είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε, χωρίς κομματικές παροπίδες, πώς η χώρα μας θα αποκτήσει πιο ισχυρή πολιτική προστασία. Σφοδρή κριτική προς την κυβέρνηση διατυπώνουν η Νέα Αριστερά και το Κομμουνιστικό Κόμμα. Θα έπρεπε χτες να έχουν πάρθει όλα τα μηχανήματα, οι υποδομές, το προσωπικό, το απαραίτητο και να έχει εκπαιδευτεί ο πληθυσμός για τέτοιες καταστάσεις. Ο καταστηροήν ανεύθυνος κ. Μητσοτάκης ας αναλάβει επιτέλους τη μοναδική πολιτική ευθύνη που του αναλογεί και ας υποβάλει την παραίτησή του. Κρίντον το σιγάν, κύριε Κικίλια. Αφού δεν έχετε τη στοιχειώδη αξιοπρέπεια να καταθέσετε την παραίτησή σας, τουλάχιστον σωπάστε. Μην προκαλείτε λίγες ώρες μετά το ολοκαύτωμα 15 λεπτά από το κέντρο της πρωτεύουσας της χώρας.